Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες. Βλέπω ότι και στο φόρτε της πανδημίας εμείς είμαστε παρόντες. Προσέχουμε το κορονοϊό και το δείχνουμε με τις μάσκες μας και με τις αποστάσεις. Επομένως δεν μπορούν να μας προσάξουν ούτε και την έλλειψη της προσωπικής ευθύνης, όπως το συνηθίζουν τελευταία οι κυβερνώντες, για να κρύψουν την παταγώδη αποτυχία στους χειρισμούς της πανδημίας και του μεγαλύτερου χρονικά σε όλη την Ευρώπη lockdown. Απέτυχαν συνάδελφοι ΙΚΤΡΑ. Το ΕΣΥ χωρίς προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού έχει γονατίσει. Τα νοσοκομεία χωρίς τις απαραίτητες μονάδες εντατικής θεραπείας είναι σε τραγική κατάσταση. Και δεν κρύβεται αυτό. Μόνο οι ιδιώτες παραμένουν στο απειρόβητο και πολλαπλασιάζουν τα κέρδη τους. Οι άνθρωποι μισούν δημόσια υγεία, παιδεία, πρόνοια, συντάξεις μας. Η κυβέρνηση την ίδια ώρα που οι θάνατοι, όχι μόνο από τον κορονοϊό, αλλά από την έλλειψη περίθαλψης για ασθένειες πέραν αυτού αυξάνονται καταπληκτικά, φιλοτεχνεί μια εικόνα κανονικότητας, εικόνα ρόδινη, που διατηρείται και ανανεώνεται συνεχώς από τα καλά πετσωμένα κανάλια, που προσπαθούν από το πρωί ως το βράδυ να μας πείσουν ότι έχουμε μια κυβέρνηση που τα κάνει όλα καλά. Και εμείς να ευχαριστούμε το Θεό, συνάδελφοι, που έχουμε αυτή την κυβέρνηση. Εδώ, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, το κράτος των αρίστων έφτασε στο σημείο να καλέσει σε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό για να διαφημίσουν τον εμβολιασμό, και φυσικά πρέπει να εμβολιαστούμε όλοι, πρώτοι εμείς το λέμε, συνδικαλιστές, όχι συνάδελφοι από τη Συντονιστική Επιτροπή, από τις συνεργαζόμενες ομοσπονδίες, που εκπροσωπούν το σύνολο σχεδόν των συνταξιούχων, άλλους συνδικαλιστές, κάποιους που δεν είπαν κουβέντα για τα υπαρκτά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι. Αναφέρομαι ενδεικτικά. Δεν είναι πρόβλημα που έπρεπε να το πούν, που οι συνάδελφοί μας κάνουν 2, 3, 4 ακόμα και 5 χρόνια να πάρουν τη σύνταξη. Δεν είναι πρόβλημα για αυτούς που τις παρέλαβαν 150.000 τις εκκρεμότητες και κοντεύουν να τις φτάσουν 500.000. Και φυσικό ήταν, αφού απόλυσαν τους εργαζόμενους, αφού έφεραν το μάνατζερ, τώρα το φέρνουν και στη Βουλή, ετοιμάζονται να βγάζουν τις συντάξεις οι δικηγόροι και οι λογιστές με χρήματα και των συνταξιούχων. Αυτό κι αν είναι ντροπή. Και είναι και παράνομο. Και είναι και αντισυνταγματικό. Λένε τα μεγαλύτερα ψέματα οι κυβερνώντες με απόλυτη φυσικότητα, συνάδελφοι. Με το νομοσχέδιο έκτρωμα του Χατζητάκη αποδιαρθρώνονται οι εργασιακές σχέσεις με άμεσο αντίκτυπο το ασφαλιστικό και τη συντάξη μας. Το σχήμα χαμηλές απολαβές ως εργαζόμενοι μεγαλύτερης συντάξης ως συνταξιούχοι είναι απλώς εσχρός εμπεγμός. Μας υπόσχονταν αναδρομικά με το τσουβάλι και με την πιλωτική δίκη βρήκαν τον τρόπο να τα πετσοκόψουν. Και δεν έφτανε μόνο αυτό. Βρήκαν τον τρόπο να βγάλουν εκτός των αναδρομικών τελείως 1,5 εκατομμύριο συνάδελφους. Τους πιο ανήμπορους, τους πιο μικρούς σε σύνταξη. Αυτό δείχνει η θράσος, συνάδελφοι, και η υποκρισία. Όλα ήταν μεθοδευμένα, θα τα θυμάστε, για να κλέψουν την ψήφο των συνταξιούχων. Τους πήραμε όμως καμπάρι, έστω και κατόπιν εορτής. Μόνο και μόνο, γιατί με το δικό του νόμο νεκρανάστησαν την προσωπική διαφορά και το βρίσκομαι μπροστά. Όποια πάρει σύνταξη κυρίας, μπορεί να είναι και 400 ευρώ λιγότερα και 500. Τι να περιμένουμε από αυτούς που έβαζαν μέσον στους δανειστές να κοπούν οι συντάξεις από την προηγούμενη κυβέρνηση, και όταν τελικά δεν το κατάφεραν να κοπούν, είπαν το αμίμητο ότι έγινε ανταλλαγή τους με το μακεδονικό. Έκτοτε κάθε μέρα και με δημοσιεύματα
ειδικά το Σαββατοκύριακο στα τηλεπαράθυρα, που δύσκολα ξεχωρίζει κάποιος ποιος είναι ο δημοσιογράφος και ποιος ο υπουργός, μας φλωμώνουν με αυξήσεις και πολλά αναδρομικά. Μα δεν ντρέπονται, δεν ξέρουν ότι τα ψέματα έχουν κοντά ποδάρια. Τι θα κάνουν τώρα, 20 ο μήνας, κοντεύει η Πάσχα και μέχρι αυτή την ώρα κάνουν τουμπεκί. Μακάρι να μας εκπλήξουν θετικά στη συνάντηση που θα έχουμε και να δώσουν κάτι για το δώρο. Τελειώνοντας, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν θα πω για το επικουρικό, γιατί είναι ένα χωριστό πράγμα πολύ επικίνδυνο που τα αρπακτικά περιμένουν στη γωνία και απλώς ετοιμάζουν πώς θα τους δώσουν την τροφή. Τελειώνοντας, αγαπητοί συνάδελφοι, επιτρέψτε μου σαν συνταξιούχος του ΕΛΤΑ να εκφράσω τον πόνο ψυχής των συναδέλφων μου ταχυδρομικών για το κατάντημα της επιχείρησης με τη μεγαλύτερη ίσως κοινωνική προσφορά και να διαμαρτυρηθώ έντονα, νομίζω και για λογαριασμό όλων σας, για τη διάλυση του ταχυδρομείου. Καλό ωστόσο είναι να ξέρουμε ότι η διάλυση της ΔΕΗ χτες, του ΕΛΤΑ σήμερα, η διάλυση του επικουρικού αύριο, δεν είναι βίτσο κάποιων υπουργών, με προτεργάτη βέβαια το δικό μας υπουργό για αυτές τις αποστολές, τον κύριο Κατζηδάκη. Είναι κυβερνητική πολιτική που θέλει με διάφορες μεθοδεύσεις να παραδοθεί ό,τι δημόσιο και προσοδοφόρο στους δίθεν επενδυτές ιδιώτες. Ειδικότερα εδώ στον ΕΛΤΑ, κυβέρνηση και διοίκηση, για να απαλλαγούν από τους παλαιότερους, επόμενα και ακριβότερους υπαλλήλους, μεθόδευσαν εθελούσια έξοδο, χρυψώνοντας το χάπι με 140 εκατομμύρια. Ακούστε όμως το παράδοξο και τραγελαφικό ταυτοχρόνως. Οφείλουν σε 700 συνάδελφους ακόμα τη μισή αποζημίωση, 15.000 τον καθένα. Την είχαν κόψει με τη δικαιολογία ότι η επιχείρηση δεν είχε χρήματα. Τώρα που έχει χρήματα, δεν τα δίνει. Αυτό, συνάδελφοι, πώς λέγεται? Λέγεται κλοπή. Και όταν τα έδωσε, πήρε απόφαση το 20 και τιμώρησε αυτούς που είχαν βγει σε σύνταξη το 19 επειδή τους χρωστούσε. Και τώρα τους εξαιρεί. Έδωσε στους προηγούμενους του 19. Δίνει στους επόμενους του 21 που θέλει και να τους διώξει. Αυτό πως λέγεται, συνάδελφοι? Αυτό λέγεται έσχος. Και το έσχος αυτό δεν πρέπει να περάσει και δεν θα το αφήσουμε. Έτσι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση, την πανδημία θα διαδεχτεί η οικονομική κρίση. Φαίνεται αυτό κάθε μέρα, φαίνεται στα μαγαζιά, φαίνεται παντού. Ο πακτολός των χρημάτων που ακούμε ότι θα έρθουν προορίζονται με το σχέδιο Πισαρίδη για τους λίγους. Πληρώσαμε, συναδέλφες και συνάδελφοι, ακριβά το τίμημα των μνημονίων εμείς οι συνταξιούχοι. Τώρα ετοιμάζουν να πληρώσουμε και το κόστος της ανάκαμψης. Για να μην συμβεί αυτό, ο αγώνας μας είναι μονόδρομος. Εμείς θα επιμείνουμε, είναι και υποχρέωσή μας εξάλλου, να συσπηρωθούμε όλοι στη συντονιστική μας επιτροπή και να δυναμώσουμε τον αγώνα για να έχουμε αποτελέσματα. Προϋπόθεση είναι η υγεία, που την εύχομαι σε όλους και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Πάσχα!